Γεια σας. Το παρακάτω ασκησιολόγιο αφορά οποιονδήποτε κάνει υπέρχρηση του άνω κορμού, σηκώνει βάρη στην καθημερινότητά του ή κάνει δουλειά γραφείου με έντονη δυσκαμψία στον άνω κορμό. Για εγγύους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης που νιώθουν ιδιαίτερη έντονη κούραση στον άνω κορμό, αλλά και για οποιονδήποτε αθλητή ή αθλήτρια θέλει να κάνει ζέσταμα στον άνω κορμό και γενικότερα στην ωμική ζώνη πριν από ασκήσεις στήριξης. Μείνετε σε κάθε στάση όσο νιώθετε ανάγκη και επιμείνετε χωρίς να ξεχνάτε να αναπνέετε. Καθίστε αναπαυτικά και προσπαθήστε να κρατήσετε τον κορμό σας μακρύ. Αναπνεύστε από τη μύτη. Ξεκινήστε την κίνηση όταν νιώθετε έτοιμοι. Εισπνοή, σηκώστε το κεφάλι και κοιτάξτε ψηλά. Εκπνοή, κοιτάξτε προς τα κάτω. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. Συνεχίστε με τη στροφή του κεφαλιού. Εισπνοή στο κέντρο, εκπνοή στο πλάι. Κρατήστε τους ώμους χαλαρούς, την κοιλιά μέσα και τον κορμό μακρύ. Χέρια παράλληλα μεταξύ τους, καρπί στο ύψος των ώμων. Ανοιγοκλείστε τα χέρια. Συνεχίστε με τις παλάμες κλειστές και κύκλους των καρπών και στις δύο κατευθύνσεις. Συνεχίστε με τα χέρια με τις παλάμες ανοιχτές και τα δάχτυλα ανοιχτά, κίνηση πάνω και κάτω. Χρησιμοποιήστε την αναπνοή στην κίνηση. Γύρισε τις παλάμες προς τα πάνω και φέρτε με έντονη κίνηση τις παλάμες προς τους ώμους. Κρατήστε τους αγκώνες παράλληλους με το πάτωμα. Εισπνοή ψηλά, εκπνοή προς τα κάτω. Σε αυτή την περιστροφή των ώμων προσπαθήστε να κρατήσετε μεγάλο εύρος κίνησης στις ομοπλάτες και όσο μπορείτε να ενώσετε τους αγκώνες. Εισπνοή επάνω, εκπνοή κάτω. Στην ίδια θέση των χεριών από το πλάι, οι αγκώνες είναι παράλληλοι με το πάτωμα, η κίνηση είναι έντονη. Στην πλάγια κάμψη αυτή, προσπαθήστε να έχετε τους ώμους σας τελείως χαλαρούς. Αν μπορείτε να στρίψετε το κεφάλι προς το ταβάνι, κάντε το. Κρατήστε τον πάνω ώμο ανοιχτό και προς τα πίσω και το θώρακα ανοιχτό. Προσπαθήστε με την εισπνοή να σπρώξετε ολόκληρο το χέρι προς τα πίσω. Επαναλάβετε το ίδιο από την άλλη πλευρά και σιγουρευτείτε ότι τα ισχύα σας βρίσκονται καλά στο πάτωμα. Μείνετε σε όποιο σημείο νιώθετε ότι ανακουφίζεστε στα ισχύα, στους ώμους ή στον άνω κορμό. Πλέξτε τα δάχτυλα των χεριών και κατεβάστε τις παλάμες σας μετά προς το έδαφος. Σε αυτή την κίνηση σιγουρευτείτε ότι ο κορμός συνεχίζει και μακραίνει με κάθε εισπνοή όταν τα χέρια ανεβαίνουν προς τα πάνω. Με την εκπνοή κατεβάζοντας τα χέρια σιγουρευτείτε ότι δεν χαλαρώνει ο κορμός. Κρατήστε δυνατούς τους μύστης πλάτης και επαναλάβετε αρκετές φορές. Μετά από μερικές επαναλήψεις θα νιώσετε να ζεσταίνονται οι ώμοι. Θα νιώσετε την ενέργεια να ανεβαίνει από τον κορμό προς τα χέρια. Κάντε μια εκπνοή και μια κάμψη προς τα μπροστά. Περπατήστε τα χέρια σας μπροστά αλλά και στο πλάι. Μείνετε όση ώρα χρειάζεται σε οποιοδήποτε σημείο νιώθετε ότι ανακουφίζεται ο κορμός, τα ισχύα. Τα γόνατα είναι χαλαρά, η κοιλιά είναι προς τα μέσα. Σηκωθείτε επάνω και πάμε στην επόμενη κάμψη. Τα δάχτυλα των χεριών είναι πλεγμένα και τώρα οι ώμοι είναι χαλαροί. Προσπαθήστε να φέρετε τα χέρια όσο γίνεται προς το κεφάλι. Εισπνεύστε και ανεβείτε προς τα πάνω. Θα ενώσουμε τις παλάμες δίπλα στο ισχύο και θα γύρουμε το κεφάλι προς την πλευρά των χεριών. Αν θέλετε, στρίψτε το κεφάλι προς τα κάτω. Είναι ένα όμορφο τέντωμα της ομοπλάτης. Συνεχίστε το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Επιμείνετε σε όποιο σημείο νιώθετε ανακούφιση. Θυμάστε να κρατάτε τους ώμους τελείως χαλαρούς.
Με κάθε εισπνοή φροντίστε να πιπάτε τα χέρια σας όσο πιο πίσω γίνεται. Σιγουρευτείτε ότι οι αγκώνες είναι ελαφρώς λυγισμένοι και τα χέρια είναι παράλληλα με το πάτο. Η επόμενη διάταση είναι πολύ συνηθισμένη. Αν θέλετε προσθέστε μία αντίσταση του ενός χεριού με το άλλο. Δοκιμάστε το τεντωμένο χέρι να προσπαθεί να ανοίξει, ενώ το λυγισμένο να προσπαθεί να το αντιστέκεται στο σημείο επαφής των καρπών. Η επόμενη μούντρα είναι η μούντρα της γκαρουντάσανα ή αλλιώς του αετού όπως ονομάζουμε στη γιόγκα. Ο ένας αγκώνας είναι πάνω από τον άλλον και το κάτω χέρι θα πιάσει τον αντίχειρα της πάνω παλάμης ή η μία παλάμη θα έρθει στο εσωτερικό της άλλης. Προσπαθήστε να ανεβοκατεβάσετε μερικές φορές τους αγκώνες προς τα πάνω χωρίς να κάμψετε τον κορμό και μετά συνεχίστε με την εισπνοή σε μία υπερέκταση του κορμού προς τα πίσω και σε μία κάμψη του κορμού μπροστά. Η κάμψη προσπαθήστε να γίνεται από τον άνω κορμό και όχι από τα ισχύα. Η κοιλιά είναι συνέχεια προς τα μέσα. Δοκιμάστε το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Αν σε οποιαδήποτε περίπτωση ο ένας αγκώνας δεν μπορεί να παραμείνει πάνω από τον άλλον ή δεν φτάνει, χρησιμοποιήστε μία πετσέτα ή μία μπλούζα ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο, μία ζώνη για να ενώσετε τις παλάμες σας. Πιάστε τη ζώνη με τη μία παλάμη και την άλλη προσπαθώντας να ενώσετε τους αγκώνες σας. Η μούντρα της γκομουκάσανα. Η μία παλάμη έρχεται πίσω από τις ομοπλάτες, ενώ το κάτω χέρι προσπαθεί να βρει την πάνω παλάμη πίσω από τον κορμό. Κρατήστε τους αγκώνες σας όσο γίνεται προς τα πίσω. Θα δείξουμε την ίδια άσκηση και από το πίσω μέρος του σώματος για να μπορέσετε να αντιληφθείτε την κατάσταση. Εάν η μία παλάμη δεν φτάνει προς την άλλη, χρησιμοποιήστε πάλι μία πετσέτα ή μία ζώνη σε αυτή την περίπτωση. Πιέστε τους αγκώνες προς τα πίσω πριν ξεκινήσετε την πρόστια κάμψη του κορμού. Τώρα η κάμψη είναι από τα ισχύα. Επαναλάβετε το ίδιο από την άλλη πλευρά. Αυτή η πλευρά μου δεν είναι τόσο καλή, παρόλα αυτά προσπαθώ το ίδιο. Πιέζω συνεχώς τους αγκώνες μου προς τα πίσω, προσπαθώντας να κρατήσω το θώρακά μου ανοιχτό. Λύνω σιγά σιγά τα χέρια μου στο πλάι. Η μούντρα να είμαστε στο πίσω μέρος του σώματος. Ο σκοπός αυτής της άσκησης είναι να ενωθούν οι παλάμες ακριβώς στο πίσω μέρος του θώρακα ανάμεσα στις ομοπλάτες. Οι περισσότεροι κάνοντας αυτή την κίνηση αναγκάζουν σε μία λορδοτική κίνηση του κορμού, κάτι το οποίο δεν θέλουμε. Προσπαθήστε να κρατήσετε μέσα την κοιλιά σας και τους αγκώνες σας όσο γίνεται προς τα πίσω. Οι ώμοι είναι κάτω. Σπρώξτε τους αγκώνες προς το ταβάνι καθώς κάνετε την πρόστια κάμψη. Εάν δεν μπορείτε να κάνετε αυτή την κίνηση, απλά πιάστε αγκώνα με αγκώνα πίσω από την πλάτη. Στην περιστροφή του κορμού σιγουρευτείτε ότι η κοιλιά σας είναι μέσα, ότι η ώμη σας είναι χαλαρή. Αν θέλετε, τοποθετήστε το πίσω χέρι στον μυρό του αντίθετου ποδιού. Θα δείτε καλύτερα από αυτή την πλευρά. Σιγουρευτείτε ότι η ώμη σας είναι χαλαρή και κοιτάτε προς τα πίσω σε κάθε εκπνοή. Με την εισπνοή φέρτε το βάρος μπροστά προς τα γόνατα και λυγίστε τους αγκώνες. Με την εκπνοή πάτε το βάρος σας πίσω προς το ιερό οστό. Η αναπνοή είναι πολύ σημαντική. Το εύρος στις ομοπλάτες και στην ωμική ζώνη πρέπει να είναι μεγάλο. Μείνετε για μερικές αναπνοές εδώ. Σιγουρευτείτε ότι η ώμη σας είναι χαλαρή. Ανοίξτε τις ομοπλάτες. Τεντώστε ένα πόδι μπροστά και αφήστε λυγισμένο το άλλο χαλαρό πόδι στο πλάι.
Το αντίθετο χέρι θα πιάσει έξω από το αντίθετο πόδι. Αν δεν φτάνει στο πέλμα, μπορείς να πιάσεις τη γάμπα. Επιτρέψτε την απαγωγή στις ομοπλάτες. Η κίνηση δεν είναι για πρόστια κάμψη. Φανταστείτε ότι ένα χέρι αγκαλιάζει την κοιλιά σας προς τα πίσω. Κοιτάξτε όσο γίνεται προς τα κάτω. Αυτή η κάμψη του αφιένα θα βοηθήσει το άνοιγμα στις ομοπλάτες. Το ίδιο ισχύει και εδώ. Με την εκπνοή τραβήξτε προς τα πίσω. Αν δεν φτάνετε τα δάχτυλα των ποδιών, μπορείτε να πιάσετε στο έξω μέρος τα πόδια σας. Η σπνοή πλάτη ισιώνει, προσπαθώ να φέρω σε μια προσαγωγή τις ομοπλάτες και ανεβάζω τα χέρια μου προς τα πάνω. Κρατήστε δυνατό τον κορμό, τεντώστε τα χέρια όσο μπορείτε προς τα επάνω. Προσπαθήστε να φέρετε τα χέρια σας προς τα πίσω έτσι ώστε να μην τα βλέπετε με την περιφερειακή σας όραση. Πιάστε πίσω από την πλάτη αγκώνα με αγκώνα. Ο κορμός παραμένει ψηλός και μακρύς. Έλατε σιγά σιγά σε τετραποδική στήριξη. Τοποθετήστε τα γόνατα ακριβώς κάτω από τα ισχύα και τις παλάμες κάτω από τους ώμους. Τα δάχτυλα των ποδιών πατάνε στο πάτωμα για να έχετε καλύτερη σταθεροποίηση στα ισχύα. Εκπνοή, εισπνοή και την επόμενη εκπνοή ελάτε στη στάση της άντομούκας βανάσανα. Του κάτω σκύλου. Κοιτάξτε τα γόνατα ή ακόμα και την κοιλιά σας. Στη συνέχεια ελάτε στην τετραποδική στήριση και περάστε το ένα χέρι στο πάτωμα τεντωμένο κάτω από το άλλο. Το ένα μαχαίρι μακραίνει προς το ταβάνι. Αν θέλεις το τοποθετείς πίσω για να έχεις μεγαλύτερο και έντονο άνοιγμα στον κορμό. Ένα χέρι μακραίνει μπροστά και η λεκάνη μακραίνει προς τα πίσω. Θα νιώσετε έντονο τράβηγμα στη μεριά του τεντωμένου χεριού. Επαναλάβετε το ίδιο από την άλλη πλευρά. Φροντίστε καθ' όλη τη διάρκεια της άσκησης τα δάχτυλα των ποδιών να πατάνε στο πάτωμα. Και σιγά σιγά τεντώστε δύο χέρια μπροστά. Αρχίστε να βυθίζετε όσο μπορείτε τον κορμό σας προς τα κάτω. Κρατήστε την κοιλιά σας προς τα μέσα, η αναπνοή γίνεται στο θώρακα. Με κάθε εκπνοή κοιτάξτε ανάμεσα στις παλάμες και βυθιστείτε λίγο πιο χαμηλά. Ανεβείτε σιγά σιγά και αργά σε πρόστια κάμψη με τα πόδια τεντωμένα. Τοποθετήστε ένα χέρι στο εξωτερικό μέρος του ενός ποδιού. Αν θέλετε, τοποθετήστε το χέρι στο εξωτερικό μέρος του ποδιού και κρατήστε τα γόνατα ελαφρώς λυγισμένα. Η κίνηση γίνεται για τον άνω κορμό. Σιγουρευτείτε ότι τα πέλματα πατάνε καλά στο πάτωμα και επαναλάβετε το ίδιο από την άλλη πλευρά. Πάντα μπορείτε να έχετε τα πόδια σας ελαφρώς λυγισμένα. Ελάτε σε ημικάθισμα με τις παλάμες μπροστά στο θώρακα και στρίψτε στο πλάι. Τοποθετήστε τον έναν αγκώνα έξω από το αντίθετο γόνατο. Αν θέλετε ανοίξτε τα χέρια στο πλάι, τοποθετήστε ένα χέρι πίσω από την πλάτη. Σιγουρευτείτε ότι σε αυτή τη στροφή το ένα γόνατο δεν βγαίνει μπροστά από το άλλο. Η λεκάνη δεν στρίβει. Στρίβει ο άνω κορμός. Σιγουρευτείτε ότι αναπνέετε και δεν κρατάτε την αναπνοή σας. Κρατήστε όσο γίνεται την κοιλίτσα προς τα μέσα. Ανεβείτε σε όρθια θέση και πιάστε πίσω από την πλάτη αγκώνα με αγκώνα. Μείνετε για λίγο εδώ. Εισπνεύστε, κοιτάξτε ψηλά πλέκοντας τα χέρια προς τα επάνω και με την εκπνοή ελάτε πάλι σε μία πρόστια κάμψη. Πάντα μπορείτε να κρατάτε τα πόδια σας ελαφρώς λυγισμένα. Η ώμη είναι χαλαρή. Ανεβείτε σιγά σιγά επάνω. Ελάτε σε όρθια θέση. Ενώστε τις παλάμες μπροστά στο θώρακα. Να είμαστε. Εάν σας άρεσε το βίντεο,
και θέλετε να δείτε κάτι ακόμα ή να αφήσετε τα